Τέστον ε δακρύον σου ροέ την ρήμου των αγώνων, έγε οριζόν και τι εκβάθου στε Ει εκατόντου πόνου εκαρποφόρησαν και γέγον ασφωστήρ. Τη οικουμενή λαμπών τη θαύμασι. Σαβαπατήριμο. Ωσίε. Πρεσβεύε Χριστό το Θεό, σωθή με τα ψυχάς ημών. Χαίρετε, Κυρίο πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον βίο του Οσίου Σάβα του Υγειασμένου, ο οποίος είναι προστάτης των καρκινοπαθών, καθώς επίσης και προστάτης των γυναικών που θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Όσοι λοιπόν συνανθρωποί μας υποφέρουν από ασθένεια, ας ανάψουν ένα κεράκι στον Όσιο Σάβα τον Υγειασμένο, ας κάνουν ένα κομποσκίνι Άγιε του Θεού Σάβα πρέσβευε υπερημών, και το κυριότερο, έχοντας καθαρή και ορθόδοξη πίστη, το θαύμα θα συντελεστεί. Όταν ζητάμε κάτι από το Θεό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας δώσει αυτό το οποίο θέλουμε, αρκεί, όπως έχουμε πει, αυτά τα οποία ζητάμε να μην αποβούν καταστροφικά για την ψυχή μας. Γιατί όταν ζητούμε ματαιότητες, επίγεια δόξα, κοσμικά αγαθά και όλα τα υπόλοιπα του παρόντος ψεύτικου βίου, ο Θεός δεν θα μας τα δώσει. Ο Θεός πάντοτε μας δίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την ψυχή μας και πρέπει να αρκούμαστε στα απαραίτητα. Με τη βοήθεια του Θεού ας δούμε τον βίο του Αγίου Σάβα. Ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Σάββας, ο ενσώματι άγγελος και τη ερήμου το καύχημα, γεννήθηκε στο χωριό μου τα της Καπαδοκίας, το έτος 439 μετά Χριστόν. Οι γονείς του λόγω της επίσημης κοινωνικής τους θέσης με εντολή του αυτοκράτορα αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν προς την Αίγυπτο. Εκεί όταν βρισκόντουσαν στην Αίγυπτο έφυγαν από αυτήν την ζωή αφήνοντας τον μικρό Σάβα στην προστασία του θείου του Ερμία ο οποίος ήταν αδελφός του πατέρα του. Ο Ερμίας ανέλαβε να τον φροντίζει ως προς την μόρφωση και την διαχείριση της μεγάλης περιουσίας του, σαν να ήταν αληθινός πατέρας του. Η σύζυγος όμως του Ερμία, η θεία δηλαδή του Σάβα, ήταν γυναίκα νευρική και μοχθηρή, γεγονός το οποίο ανάγκασε τον μικρό Σάβα να φύγει από το σπίτι και να ζητήσει προστασία από τον άλλο του θείο, τον Γρηγόριο. Κοντά σε αυτόν ζούσε μια πιο ήρεμη ζωή. Ήδη όμως από την ηλικία των 8 ετών, ο μικρός Σάβα κατενόησε την ματαιότητα αυτού του κόσμου και με καρδιά η οποία ήταν γεμάτη από θείο έρωτα, προσήλθε στην ονομαστή μονή της Καπαδοκίας των Φλαβιανών, η οποία βρισκόταν κοντά στο χωριό του. Παρά την προσπάθεια των δικών του να τον απομακρύνουν από το μοναστήρι, ο Σάβας έμεινε στην μονή και γρήγορα μοιήθηκε στην τάξη του μοναχικού βίου και ιδιαιτέρως στην εγκράτεια και στην αποστήθηση του ιερού ψαλτηρίου του Δαβίδ. Μία μέρα την ώρα που εργαζόταν στον κήπο και επιτελούσε το διακόνημά του, του ήλθε η επιθυμία να φάει ένα μήλο διότι πείνασε. Μόλις όμως έκοψε το μήλο από το δένδρο, αμέσως κατενίκησε τον δαίμονα της γαστριμαργίας λέγοντας Ωραίο συν εις συν και καλός εις ειν, Ο θάνατός σας καρπός τον Αδάμ. Διού ο θάνατος εις τον κόσμον εις ήλθεν. Δηλαδή ο καρπός τον οποίον έφαγε ο Αδάμ. Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και έτσι έκανε παρακοή στο θέλημα του Θεού. Ο καρπός αυτός ήταν ωραίος στην όψη και πάρα πολύ νόστιμος ως προς την γεύση, πολύ γλυκός. Αλλά όμως αυτός ο ωραίος και γλυκός καρπός έφερε τον θάνατο. Ο θάνατος ήρθε δια της παρακοής των πρωτοπλάστων επειδή έκαναν παρακοή στο θέλημα του Θεού. Ο Όσιος Σάββας λοιπόν πέταξε το μήλο κατά γης και το ποδοπάτησε, κατατροπώνοντας τον πειρασμό. Μάλιστα, μέχρι το τέλος της ζωής του δεν έφαγε ποτέ μήλο. Το μικρό αυτό παιδί ήταν τόσο αποφασισμένο και είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη οριμότητα, ώστε αφιερωνόταν στους αγώνες της νηστείας και της αγρυπνίας σαν έμπειρος ασκητής. Υπερέβαινε τους συμμοναστές του στην ταπείνωση, την υπακοή και την εγκράτεια. Η πίστη του μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αξιώθηκε να κάνει και θαύματα, ενώ ακόμη ήταν πολύ νέος στην ηλικία. Ένα από αυτά είναι για το εξή. Κάποιο χειμώνα που το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα και το κρύο ήταν πολύ τσουχτερό, συνέβη ο φούρναρη του μοναστηριού να βραχεί πάρα πολύ και για να στεγνώσει τα ρούχα του τα έβαλε μέσα στον φούρνο, ο οποίος παρότι ήταν σβηστός ήταν ακόμη ζεστός. Την επομένη ημέρα όμως ξέχασε να βγάλει τα ρούχα του από τον φούρνο και το θυμήθηκε αφού άναψε καλά καλά τη φωτιά για να ψήσει το ψωμί. Τότε όμως ήταν αργά γιατί η φωτιά είχε φουντώσει. Ο νεαρός Σάβας, βλέποντας την θλίψη και την απόγνωση του φούρναρη, έκανε το σημείο του σταυρού και αμέσως μπήκε μέσα στον φούρνο. Πέρασε ανάμεσα στις φλόγες, άρπαξε τα ρούχα και βγήκε έξω χωρίς να πάθει απολύτως τίποτε. Μετά από δέκα χρόνια παραμονής του στην Μονή των Φλαβιανών, έλαβε την ευλογία του ηγουμένου να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα. Σαν έφτασε εκεί, πληροφορήθηκε την φήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου και αμέσως έτρεξε να τον συναντήσει. Μόλις βρέθηκε μπροστά στον Όσιο Ευθύμιο τον Μέγα Ασκητή, με δάκρυα τον οικέτευε να τον δεχθεί μεταξύ των μαθητών του. Ο ευθύμιο όμω, τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο που διήφθηνε ο Όσιος Θεόκτιστος, διότι συνήθιζε να μην δέχεται νέους μεταξύ των σκληραγωγημένων αναχωρητών της ερήμου. Ο θείο Σάβα γρήγορα υπό την καθοδήγηση του Οσίου Θεοκτήστου έγινε υπόδειγμα ταπείνωσης και υπακοής και αποκοπής του ιδίου θελήματος. Αφιέρωνε όλη την ημέρα στην υπηρεσία των αδελφών και περνούσε όλη τη νύχτα δοξολογώντας τον Κύριο. Σε τέτοια τελειότητα αρετής είχε φτάσει ο νεαρός Σάβας, ώστε ο Όσιος Ευθύμιος τον ονόμασε Πεδαριογέροντα. Ύστερα από την κοίμηση του Οσίου Θεοκτήστου, ο Όσιος Σάβας πήρε ευλογία να ασκητεύσει πλέον μόνος του σε ένα σπήλαιο, το οποίο βρισκόταν σχετικά κοντά στο κοινόβιο. Τις πέντε ημέρες της εβδομάδος προσευχόταν αδιαλείπτος και έκανε απόλυτη νηστεία, έχοντας για εργόχειρο το πλέξιμο καλαθιών από φύλλα φινίκων. Το Σάββατο και την Κυριακή ερχόταν στο κοινόβιο για να εκκλησιαστεί και να φάει στην τράπεζα μαζί με τους αδελφούς. Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Όσιο συνήθιζε να παίρνει μαζί του τον Όσιο Σάββα, στην έρημο Ρουβά, για να ασκηθεί στις υψηλότερες αρετές, πλησιάζοντας τον Κύριο εν σιωπή και απουσία κάθε ανθρώπινης παριγορίας. Έτσι λοιπόν έφτασε ο θείος Σάβας στα μέτρα των μεγάλων ασκητών της ευσεβίας και μετά από την κίμηση του οσίου ευθυμίου αποσύρθηκε οριστικά στην αδυσόπιτη έρημο για να αντιμετωπίσει ολομόναχος τον σατανά και τους δαίμονές του οπλισμένος μόνο με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και με την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Μετά από τέσσερα χρόνια στην έρημο, ένας άγγελος τον οδήγησε σε ένα σπήλαιο στο χείλος μιας ρεματιάς, στην αριστερή όχθη του χυμάρου των κέδρων. Πέρασε πέντε χρόνια εκεί αφοσιωμένος στην προσευχή και στην θεωρία του Θεού. Κατόπιν έλαβε πληροφορία από τον Θεό ότι είναι πλέον καιρός και άρχισε να δέχεται μαθητές οι οποίοι έμεναν κοντά του σε διάφορα σπήλαια. Για τις κοινέ ακολουθίες συγκεντρώνονταν σε ένα μεγάλο σπήλαιο σε σχήμα ναού το οποίο ανακάλυψε ο Σάββας οδηγούμενος από πύρινο στήλο. Παρά την θέλησή του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, δηλαδή ιερέας, για να διασφαλίζει την σωστή τάξη του πνευματικού του ποιμνίου. Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών αλλά και των επισκεπτών του τον όθησε να χτίσει την περίφημη λαύρα που μέχρι σήμερα εκπλήσει τους προσκυνητές. Από εκεί αγωνίστηκε εναντίον των ερετικών που δρούσαν στην Παλαιστίνη και επιπλέον ξεκίνησε να θαυματουργεί. Έχοντας φτάσει στο στάδιο της απαθίας ο Όσιος Σάβας, ειρήνευε ακόμη και τα άγρια θηρία. Δύο λιοντάρια μάλιστα τον ακολουθούσαν συνέχεια, ενώ με τις προσευχές του θεράπευε ασθενείς και έφερνε ευεργετικές βροχές στην περιοχή εκείνη η οποία δοκιμαζόταν από ξηρασία. Ίδρυσε κι άλλα μοναστήρια και ήταν ηγούμενος επτά μοναστηριών. Το 512 μετά Χριστόν εστάλει μαζί με άλλους μοναχούς στην Κωνσταντινούπολη στον αυτοκράτορα Αναστάσιο, ο οποίος ήταν ερετικός. Ο πτωχό, ταπεινό και αρακένδυτο ασκητή ήρθε στα ανάκτορα, όπου οι φρουροί τον πέρασαν για ζητιάνο και τον απομάκρυναν. Ωστόσο, έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στον αυτοκράτορα, ώστε ικανοποίησε το αίτημά του. Ο Άγιος μόλις γύρισε στα Ιεροσόλυμα, έγινε δεκτός με πολύ χαρά. Ο ακαταπώνητος αυτός εργάτης του Κυρίου συνέχισε το θείο έργο του τονίζοντας σε όλους ότι χωρίς την εν Χριστώ αλήθεια όπως την παρέλαβε, την εννοεί, την διδάσκει και την βιώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να σταθεί τίποτε μέσα στον κόσμο ούτε και ο ίδιος ο μοναχισμός. Σε ηλικία 94 ετών ασθένησε και εκοιμήθη ειρηνικά εν κυρίω. Το ιερό του λείψανο με την χάρη του Θεού παρέμεινε άφθαρτο και παρά τις περιπέτειες που γνώρισε στο διάβα των αιώνων, μέχρι σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί, διακηρύσσοντας πόσο τίμησε ο Θεός τον ταπεινό δούλο του. Να έχουμε τις πρεσβείες του και τις μεσητείες του, να μας βοηθά όλους στον πνευματικό μας αγώνα και ιδιαίτερο τους αδελφούς μας που υποφέρουν από το πάθος του καρκίνου, αλλά και από άλλες ασθένειες. Ο Άγιος να είναι κοντά τους, να τους βοηθά και να τους θεραπεύει πάντοτε. Τε στου Σου Αγίου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν.